Λοιπόν, τι θέλεις να πεις, Άρη, μου, όσον αφορά το Greek Idol. Ναι. Έλεγα ότι έχει προκύψει ένα θέμα με το πόσο τα παιδιά δικαιούνται σε αυτά τα βίντεο που τους κάνουν να μιλάνε, να εκφράζουν τη γνώμη τους, να λένε από πού κατάγονται, να λένε ότι θα με στηρίξει η Κρήτη, όπως έγινε στη δική σου περίπτωση που τ' άκουσες από τον κύριο Καπετάνη. Αν δεν λένε τη γνώμη τους, δεν υπάρχουν βίντεο. Έτσι. Τότε γιατί να τα κάνουμε. Αυτό είναι το θέμα. Και παρατηρώ ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη επίθεση από την Επιτροπή στα βίντεο και στα λεγόμενα των παιδιών. Γιατί τα λένε, γιατί δικαιολογούνται, γιατί απολογούνται, γιατί πρέπει να πούνε από πού προέρχονται. Εντάξει, και εμείς άμα βγαίναμε δεν θα έλεγαν ψηφίσει, πιστεύω να ψηφίσει η πατρίδα μου. Εσύ είπες για την Κρήτη, από ό,τι θυμάμαι. Τάξος από τον κύριο Καπετανίδη. Μπορώ να πω κάτι. Σε σχέση και με το δικό μου θέμα με την Κρήτη και με τη Μαρία που προέκυψε για την Κύπρο, τα βίντεο δεν βγαίνουν ακριβώς όπως τα έχουμε πει εμείς. Κόβονται και ράβονται στα μέτρα που πρέπει για να βγουν για την τηλεόραση. Γίνεται ένα μοντάζ, το ξέρετε καλύτερα από εμάς. Εγώ και η Μαρία προσθέσαμε πριν από αυτό ότι μπορεί να έχουμε κοινό σε οποιαδήποτε πόλη. Από παντού, από την Καρδίτσα, από τη Λαμία, όχι μόνο από την Κρήτη. Αλλά τώρα, αν μπαίνει καθαρά το κομμάτι με ψηφίζει η Κρήτη, εντάξει, ο άλλος αυτό καταλαβαίνει. Δεν υπάρχει λόγος να κόβεις όλα τα προηγούμενα. Ναι. Γιατί αδικείς. Μετά φυσικά θα τα ακούσουμε από την Επιτροπή. Αλλά υπάρχει μια διαδικασία στην οποία εμείς απαντάμε σε σειρά ερωτήσεων. Αλλά πιστεύω ότι το δίκαιο είναι να μπει ακριβώς η απάντησή μας, όχι η μισή. Ξέρεις, την άλλη, βέβαια, δεν μπορεί να παίζει κουβέντα που μπορεί να διαρκεί η συζήτηση σας 10 λεπτά να παίξει στον αέρα. Πρέπει να παίξει ένα λεπτάκι και από εκεί από αυτό ένα λεπτάκι. Αυτός που μοντάρει κρίνει τι είναι αυτό που πρέπει να βάλει. Τώρα, εν πάση περιπτώσει, τι να πω. Ας κάνουν μια προσυνεννόηση και πριν με τους κριτές να ξέρουν τι έχουν πει μέσα τα παιδιά. Ξέρεις, μια χαρά τα αντιμετωπίζουν τα παιδιά. Εμένα μ' αρέσει αυτό που γίνεται. Δηλαδή, λέτε τη γνώμη σας, λέει η Επιτροπή τη δικιά της και εσείς απαντάτε. Εμένα μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που γίνεται. Ναι, αλλά δέχονται επίθεση. Ξέρεις ή δεν μ' αρέσει. Δέχονται επίθεση. Θα σου πω κάτι. Το πολύ το τσεκουράτο. Δηλαδή, άκουσα τον κύριο Καπετανίδη για την Κέρεν, αν δεν κάνει λάθος, ότι είσαι στο τρίτο live και δεν το βλέπω να πας στο τέταρτο. Εμένα αυτό δεν μ' άρεσε. Βαρύ. Το να γίνεται μια κουβέντα για το τι υπόθηκε στο βίντεο να τον καταλάβω. Αλλά όταν ο κριτής, την ώρα που είναι σε διαδικασία το live, λέει ότι δεν σε βλέπω να είσαι στο τέταρτο. Είναι σαν να τη κόβει τα πόδια εκείνη την ώρα. Yeah, εμένα αυτό το πολύ τσεκουράτο. Ένας άνθρωπος, αγαπησμός ένας άνθρωπος. Δεν μπορώ να το ακούσω όμως αυτό. Δεν είναι μόνο να τα βαρύνει. Η Επιτροπή είναι και να σου πει κάτι άλλο. Δεν είναι εκεί να σου κάνει. Είναι λίγο αγριεμένη νομίζω φέτος. Ειδικά ο Καπετανίδης νομίζω είναι λίγο αγριεμένος. Είναι πολύ τσεκουράτος. Δεν το στρογγυλεύει λίγο. Το λέει τετράγωνο. Μπαμ, νομίζω δεν θα είσαι στο τέταρτο. Εσείς πώς θα εισπράτετε. Και δεν έρχεται και από το χώρο της τελειότητος πια. Αν αυτό γίνω, πολλές φορές πριν και από τα βίντεό μας, που είναι να βγούμε παίζει το βίντεό μας, δεν μας αφήνουν να το βλέπουμε ούτε να το ακούμε, διότι μας επηρεάζει πάρα πολύ. Γι' αυτό ακριβώς, γιατί εμείς λέμε άλλα και βγαίνουν άλλα. Πόσο μάλλον όταν θα βγούμε στη σκηνή. Είναι λάθος αυτό που λες. Δεν λέτε άλλα και βγαίνουν άλλα. Βγαίνουν από δεν αυτά που λέτε. Ολοκληρωμένη εικόνα, τέλος βγαίνουν πάντων. Από αυτά που λέτε αυτό που μοντάρουν. Αλλά είναι πράγματα που εσείς θα έχετε πει. Δεν σας βάζουν άλλα να. Μα δεν είναι κούγονται. Κρίμα να μην βγει ολοκληρωμένη εικόνα ή συζήτηση. Είναι θέμα πλέον χρόνου μερικές φορές. Ναι. Και είναι στο πλαίσιο της κουβέντας. Ξέρεις τι συνέβη με τη Μαρία, που η Μαρία, το κορίτσι από την Κύπρο, δημιουργήθηκε πάλι ένα θέμα γιατί λέει δεν την αφήσανε να κάνει την πρόβα της και δεν προλάβαινε να κάνει την πρόβα της και την αναγκάσανε να μιλήσει. Γιατί αυτό καταλάβαμε από αυτά που είδαμε. Ξέρεις τι συνέβη. Ναι, ήμουν εκεί. Πραγματικά το κορίτσι. Έχασε την πρόβα του, έφεγαν και οι καθηγήτριες γιατί δημιουργήθηκε ένα μεγάλο θέμα. Έχασε και την πρόβα του χορού και αρρώστησε, δεν είναι υπερβολική. Εμείς το ζήσαμε τα παιδιά, πραγματικά την καταλαβαίνω. Απλά όταν έχει αναλάβει ένα τόσο δύσκολο, να το πω, έργο, το τραγούδι της ήταν κάτι το οποίο δεν το έχει ξαναπεί. Έτσι, dance, καμία σχέση με αυτά που έλεγε πάντα και έπρεπε να προσπαθήσει πιο πολύ. Συν το ότι είχαμε μία μέρα μείον, γιατί έγινε live Δευτέρα και είχαμε το Σάββατο. Οπότε έχασε μία μέρα έτσι. Γιατί και στεναχωρήθηκε και χάλασε η διάθεσή της. Και όταν δεν έχεις όμορφη διάθεση, δεν μπορείς να δουλέψεις. Ούτε οι άλλοι μπορούν να σε βοηθήσουν. Και όντως τη στήχησε πάρα πολύ, διότι ήρθαν οι άνθρωποι για μία συνέντευξη, αλλά πήρε τέτοια τροπή. Όλη και η συμπεριφορά η δική τους απέναντι στη Μαρία και η Μαρία απέναντί τους, γι' αυτό και βγήκε λίγο εκνευρισμένη. Σε οποίο αυτό εντάξει, δεν ξέρω τώρα κατά πόσο τη βοήθησε στην απόδοσή της στο live. Πάντως, εγώ αν είχα μπροστά μου και την Έλλη Κοκκίνου, επειδή η Έλλη πραγματικά νομίζω κλέβει τις εντυπώσεις στην Κρατική Επιτροπή, αλλά και επειδή είναι και σε αυτό το χώρο, θα ήθελα να τη ρωτήσω το εξής, γιατί προέκυψε ένα θέμα που κατά τα άλλα. Απόλυτο respect στην κυρία Κορομιλά με την πορεία της τηλεόρασης. Απλά προέκυψε ένα θέμα και
Είπε και η κυρία Κορομιλά ότι ένας καλλιτέχνης, όταν υπάρχει ως καλλιτέχνης και υφίσταται στο καλλιτεχνικό στερέωμα, υποχρεούται να απαντάει στα πάντα. Να τον κυνηγάνε οι ρεπόρτερ και να τους δίνει πάντα τις απαντήσεις του. Να μην υπάρχει για αυτόν χρόνος προσωπικός ή οτιδήποτε και να είναι πάντα κάποιος εκεί πέρα. Και θα ήθελα πραγματικά να ρωτήσω την Έλλη Κοκκίνου, αλλά και οποιονδήποτε καλλιτέχνη που είναι μπροστά μας, γιατί αναγκαστικά είμαι από τη μεριά των δημοσιογράφων, επειδή έχουμε φάει άπειρες ώρες αναμονής περιπέροντας έναν στάρι, ένα celebrity να βγει από το καμαρίνο και να μας μιλήσει. Άπειρες ώρες για να περιμένουμε απλά για να μας πει γεια σας και χρόνια πολλά. Να περιμένεις 8 ώρες για να σου το πούν αυτό. Νομίζω ότι δεν συμβαίνει πάντα αυτό. Δηλαδή, εγώ είμαι από την πλευρά των δημοσιογράφων και νομίζω ότι ένα celebrity είναι απόλυτα στην δικαιοδοσία του να μιλήσει όποτε θέλει στο δημοσιογράφο. Τις περισσότερες φορές, βέβαια, λέω, για αυτά που συμβαίνουν συνήθως. Και πολλές φορές να αποφύγει τους δημοσιογράφους με τον τρόπο του, αλλά και να πει στους δημοσιογράφους: συγγνώμη, αλλά δεν θέλω να μιλήσω για αυτό το θέμα. Δεν νομίζω δηλαδή ότι οι celebrities και οι διάσημοι υπόκεινται στις διαθέσεις των δημοσιογράφων. Ναι, αλλά εδώ αυτό που θέλουν να πούνε οι κριτές και η κυρία Κορομιλά είναι ότι τους μαθαίνουμε τα χειρότερα, τους προετοιμάζουμε μάλλον για τα χειρότερα, για να βρουν τα καλύτερα. Κατάλαβες, γιατί όταν σε πάνε γλυκά στην αρχή και σου έρθουν όλα βουνό, δεν θα μπορείς να τα αντιμετωπίσεις. Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ καλό αυτό που Εγώ πάλι θεωρώ ότι είναι πολύ κακό αυτό που υπόθηκε, γιατί νομίζω ότι οι δημοσιογράφοι παίζουν το παιχνίδι των celebrities και όχι οι celebrities το παιχνίδι των δημοσιογράφων. Δηλαδή έχουν συμβεί άπειρες φορές αυτά που έλεγα προηγουμένως, οι άπειρες ώρες αναμονής και οι άπειρες στιγμές απαξίωσης. Δεν νομίζω ότι οι δημοσιογράφοι κάνουν ό,τι θέλουν τη showbiz και το star system και όλους γενικά τους celebrities. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε, και εσείς δημοσιογράφοι είστε. Αλλά εντάξει, δηλαδή απλά να λέμε μερικές φορές τα πράγματα όπως συμβαίνουν. Γιατί είναι κρίμα να ακούγονται αυτά. Και δεν νομίζω ότι τα παιδιά αφαιρθήκανε γλυκά. Αυτά είναι και οι δημοσιογράφοι, Άρη μου. Όταν τρως την απαξίωση, δεν πρέπει μετά να πάει να κυνηγάς το ίδιο πρόσωπο. Ναι, και όταν το κάνεις, λοιπόν, σου λέει, όταν φας την απαξίωση από κάποιο διάσημο και σε έχει τιμένο, όπως είπες, γιατί όλα αυτά γίνονται 8 ώρες για να σου πει γεια σου, τι κάνεις, είμαι καλά. Ναι. Δεν πρέπει να πας να ξαναστηθείς. Όταν λοιπόν όλοι οι δημοσιογράφοι απαξιώσουν το συγκεκριμένο πρόσωπο, θα καταλάβει ότι δεν συμπεριφέρεται σωστά. Και ενδεχομένως να αλλάξει στάση. Άρα φταίνε και οι δημοσιογράφοι για αυτό που λένε. Ναι, αλλά ξέρεις πολλές φορές ότι το ζητάνε και άλλοι ανώτεροι τους να φέρουν μια είδηση. Αυτό είναι άλλο θέμα. Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Ναι, αλλά εντάξει, απλά να τα λέμε όμως τα πράγματα με το όνομά τους. Πάντως τα παιδιά είναι αρκετά ψύχρεμα και με όλα αυτά που γίνονται, γιατί βλέπω και τους διάσημους στο dancing. Ο ένας είναι άρρωστος, ο άλλος έχει ψυχολογικά προβλήματα, ο άλλος κλαίει. Καλύτερα να συμπεριφέρονται αυτά τα παιδιά από τους διάσημους. Χθες η μισή ήταν για ψυχίατρο. Λέω, οι διάσημοι που διαγωνίζονται στο χορό έχουν μισή ψυχολογικά προβλήματα. Ο ένας κλαίει. Χθες χαμός γινόταν. Η Ελεονόρα έκλαιγε, ο Μαρτάκης είχε ψυχολογική. Είναι συνέχεια σε τρέλα. Δηλαδή, οι άνθρωποι που διαγωνίζονται, η διαδικασία στην οποία μπαίνουν, φαντάζομαι να χάσει ένα παιδί μια μέρα πρόβα. Εκείνοι δεν διαγωνίζονται, συμμετέχουν. Διαγωνίζονται. Ναι, δεν πάνε να κάνουν καριέρα σε αυτό. Έχουν πολύ ωραία καριέρα. Μπαίνουν όμως στην διαδικασία, στο να κερδίσουν. Μπαίνουν στη διαδικασία ότι πρέπει να είναι καλοί. Και βλέπει την ψυχολογία του ότι γίνονται σαν να είναι τίποτα. Δηλαδή, χάνουν τη διασημότητα. Είναι απόλυτα ανταγωνιστική, Ελένη. Είναι φιλανθρωπικό σκοπό, όλα ωραία, όλα καλά, αλλά νιώθω ότι όλοι, ακόμα και ο κύριος Γερολυμάτος που το παίζει λίγο, ότι το έχω πάρει στο χαβαλέ, είναι απόλυτα ανταγωνιστικοί με όλους. Ξεφυσάνε μετά πώς κάνουν, άμα δεν κάνουν λάθος, άμα κάνουν λάθος, θα τρελή κάνουν. Σκοπός όλων είναι η πρώτη και μόνο θέση. Δηλαδή είναι τρομακτικό. Ναι. Και κάθε φορά βγαίνουν και πιο γυμνοί. Έχω τρομάξει και από αυτό. Και τα καημένα. Αυτό που σου έλεγα με τις τραγουδίστες. Και τα καημένα τα παιδιά και τα ακούνε κιόλας. Γιατί άλλοι ακούνε και έντιμα. Δεν είναι το ίδιο η επιτροπή η μία με την άλλη. Ναι, σωστό. Σκεντάνε, εντάξει. Πολύ καλή σας. Ψυχραιμή. Εσύ το η Κρήτη. Καλά κάνει να σε ψηφίζει. Κοίτα πώς το είπε. Έλα σε κλείσω, γλυκιά μου. Θα ξαναπάς να τους δεις κάποια στιγμή, έτσι να παρακολουθήσεις το live από κοντά. Ναι, θέλω. Θα πάω σίγουρα. Να πας.